πρέπει να κάνουμε δεδομένης και της έκθεσης η οποία υπάρχει. Να συγχαρώ ασφαλώς την νέα ελληνική κυβέρνηση, τον νέο πρωθυπουργό. Νομίζω γνωρίζει ο πρωθυπουργός πως θα είναι μια δύσκολη αποστολή. Απ' την άλλη είμαι βέβαιος πως έχει την γνώση, έχει την εμπειρία να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας και να οδηγήσει την Ελλάδα ακόμη πιο μπροστά. Σε σχέση με το στόχο του 3,5% για το πρωτογενές πλεόνασμα, ο οποίος αμφισβητείται από ό,τι φαίνεται από όλα τα κόμματα στη χώρα. Κοιτάξτε να δείτε, το σημαντικό είναι να υπάρχει πάντοτε ο τρόπος να συνδυάζεται η δημοσιονομική εξυγένση με την στήριξη της ανάπτυξης. Μέσω της ανάπτυξης τελικά είναι που θα επιτευχθεί και η δημοσιονομική εξυγένση και όχι το αντίθετο. Αυτό επιχειρήσαμε, αυτό κάναμε στην Κύπρο, αυτό θεωρώ πως πρέπει να καθοδηγήσει τις αποφάσεις κάθε κράτους μέλους και της Ελλάδας ασφαλώς. Σε σχέση με το ίδις. Κοιτάξτε, το ίδις είναι μια πονεμένη ιστορία. Δεν μπορώ να εκφράσω ικανοποίηση για τον πολύ αργό ρυθμό της πρόοδου σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Πρέπει να συμπληρώσει την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση. Θα είναι ημιτελής η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση χωρίς το κοινό αυτό σύστημα διασφάλισης των καταθέσεων και πρέπει η διαβούλευση χωρίς άλλη καθυστέρηση να προχωρήσει. Αν βάζαμε ένα χρονοδιάγραμμα, πού θα το βλέπαμε? Μα έχουμε αποτύχει ως Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρήσουμε ανυπάλληλα χρονοδιαγράμματα σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Ήδη έχουμε καθυστερήσει. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.